Με τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε πριν. Τώρα έχουμε αυτά, είπαμε. Υποψήφιος βουλευτής, ήταν για λίγο, είναι ξανά ο Χρήστος Μπουκώρος, το ίδιο και ο κύριος Ντεμπονέρας. Γεια σας κύριε Ντεμπονέρα. Καλησπέρα, μια διόρθωση. Δεν ήμουν υποψήφιος βουλευτής, ούτε είμαι και τώρα υποψήφιος βουλευτής. Α, δεν ήσασταν. Όχι. Α, είστε ο συντονιστής του εκλογικού αγώνα. Σωστά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλά, κάποια στιγμή θα φτάσει η στιγμή και για εσάς. Ουδής γνωρίζει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ο πρόεδρος σας είπε χθες ότι έδωσε παράδειγμα από τον χώρο του αθλητισμού. Είναι σαν τον Άλτη που πέρασε κάτω από τον πύχη, αλλά στη δεύτερη προσπάθεια θα τα δώσει όλα για να περάσει πάνω από τον πύχη. Ποιο είναι το δικό σας ζητούμενο, το ρεαλιστικό ζητούμενο? Γιατί καταλαβαίνω τώρα πια έχει φύγει από τα συνθήματά σας, από τις εκλογές και δόθε η πρωτιά, αλλά είναι να μειώσετε αυτή τη διαφορά για το καλό της δημοκρατίας, εσείς λέτε. Γιατί θα έχουμε έναν ανεξέλεγκτο πρωθυπουργό. Θα είναι μέρη μόνο έτσι, θα πω τι εννοώ. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να πω σε όλους τους τόνους ότι έχουμε λάβει το μήνυμα των εκλογών. Ήταν ένα μήνυμα πολιτικής αποδοκιμασίας και δυσαρέσκειας. Οφείλω να είμαι σαφής απέναντι σε αυτό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι περισσότερο από 1.180.000 πολίτες μας ψήφισαν και μας στήριξαν στις εκλογές αυτές. Βεβαίως χάσαμε 10 μονάδες, αλλά και υπέσταμαν μια οδυνηρή ήττα. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο να ανακτηθεί μέρος του χαμένου εδάφους. Εμείς δεν εμφανιζόμαστε σε αυτή τη νέα εκλογική διαδικασία με τις κάλπες άδειες, ούτε λέγοντας τον ελληνικό λαό ψηφίστε μας για να χάσουμε, ούτε λέγοντας ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε με κάθε ψήφο που μπορούμε να πάρουμε, πείθοντας τον πολίτη ότι εμείς έχουμε σε μια διαδικασία κίνησης αλλάξει, ότι έχουμε αφομοιώσει τα πολιτικά μηνύματα των εκλογών αυτών, ότι προσπαθούμε στα πλαίσια και μιας πολιτικής ανανέωσης, αλλά βεβαίως και μιας διαδικασίας καλύτερης επικοινωνίας του προγράμματός μας, να απευθυνθούμε και να ξανασυστηθούμε καλά στους Έλληνες πολίτες. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, βάζουμε τον πύχη ψηλά και ελπίζουμε να περάσουμε πάνω από αυτόν. Καλά. Φαντάζομαι όμως, κύριε Ντεμπονέρα, αν ο λαός επιλέξει να σας τοποθετήσει στην αξιωματική αντιπολίτευση, προφανώς θα θέλετε να είστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Να είστε το ανάχωμο, όπως λέτε. Σε κάθε περίπτωση, απλά λέω ότι εξυπαρχείς, επειδή ακριβώς είναι μια νέα εκλογική διαδικασία, δεν είναι δεύτερος γύρος εκλογών, επειδή ακριβώς οι κάλπες είναι άδειες, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα ή χωρίς να μην έχουμε τη συνέστηση των αντιξιοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε κάθε περίπτωση λένε ότι επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ήσασταν οι πρώτοι που αναδείξατε την ιστορία με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ελευθερών επαγγελματιών, αγροτών και άλλων. Είδα ότι το πήρε από εσάς, πήρε τη Σκυτάλη και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το βάζει επιτακτικά το ζήτημα. Σε αυτή τη διαδρομή ενδεχομένως, παρότι είναι πολύ μικρός ο χρονικός ορίζοντας, είναι μόλις 3,5 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, θα κοιτάξετε να αναδείξετε και τέτοια ζητήματα, αλλά το μάθημα που πήρατε από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου σας κάνει να πιστεύετε ότι με αυτές τις αδυναμίες που διαπιστώνονται στην κυβερνητική διαδρομή αρκούν τα επιχειρήματα αυτά? Εσείς λέτε ότι εμείς εν κινήσει, εμένα μου άρεσε αυτό το σύνθημά σας, εν κινήσει αλλάζουμε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ο χρόνος να γίνει διαφορετικά. Αλλά μήπως ήταν κάτι μεγαλύτερο το μάθημα, δηλαδή ένα περιβάλλον ασφάλειας που λέει η Νέα Δημοκρατία ότι συνάντησε ο Έλληνας ψηφοφόρος στο δικό τους πρόγραμμα? Είναι πολλοί οι παράγοντες, κύριε Πολύζο. Καταρχήν, κατόρθωσε η Νέα Δημοκρατία και με δική μας ευθύνη πάντα βεβαίως να βάλει την ατζέντα την προεκλογική. Μια ατζέντα φόβου, μια ατζέντα συντηρητική, η οποία, αν θέλετε, ευνοήθηκε και από τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις. Αναφέρομαι βεβαίως και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αναφέρομαι βεβαίως και σε μια συντηρητική στροφή που πραγματοποιείται σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη και ενεργοποιεί τα κατέκτητα αντανακλαστικά της κοινωνίας. Αυτή όμως δεν είναι η κυρία συζήτηση και βεβαίως δεν είναι η κυρία αιτία. Εμείς εγκλωβιστήκαμε, αν θέλετε, σε μια στρατηγική αδιέξοδη όπως ήταν αυτή της απλής αναλογικής. Θα έπρεπε, αν θέλετε τη γνώμη μου, την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης του προοδευτικού χώρου αρνιόντουσαν την συμπόρευση μαζί μας σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, έγκαιρα να πάρουμε το μήνυμα και να απευθυνθούμε ξαλά σαν πρόταση εξουσίας, σαν πρόταση που θέλουμε να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση
όχι συνεργασία στον ελληνικό λαό, αυτό δεν το είδαμε έγκυρα και επιμείναμε, αν θέλετε, σε μια τέτοια στρατηγική. Και βεβαίως υπήρξαν και δικές μας αστοχίες και λάθη, παραφωνίες έναντι του προγράμματός μας, οι οποίες μας έχουν στοιχήσει πολιτικά και αυτό αποδεικνύεται από όλες τις μετρήσεις. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αυτομαστιγώματος αυτή τη στιγμή, υπό την έννοια ότι έχουμε και μια καινούρια εκλογική διαδικασία. Εμείς αμέσως μετά τις εκλογές θα έχουμε όλο τον χρόνο και για την κριτική και για την αυτοκριτική μας. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, τώρα πολύ περισσότερο κοιτάμε στα μάτια τον ελληνικό λαό με καθαρό πρόσωπο, που λέμε ότι έχουμε πάρει το μήνυμα, κάναμε ήδη αλλαγές, κάναμε ήδη αλλαγές σε επίπεδο επικοινωνίας, εκφοράς λόγου, ύφους, ακόμα και προσώπων θα έλεγα εγώ, και έτσι με ένα διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο απευθυνόμαστε, με την πεποίθηση όμως πάντα ότι έχουμε ένα πρόγραμμα και εκεί πάνω πατάμε ακριβώς, που μπορεί να δώσει λύση όχι μόνο σε ζητήματα όπως αυτό που αναφέρατε, αλλά και στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, το ζήτημα της ακρίβειας, το ζήτημα των μισθών και των συντάξεων που υποχωρούν συνεχώς, το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Αυτά όμως ήταν στη φαρέτρα των ξέρετε, ήταν στη φαρέτρα των επιχειρημάτων σας και το προηγούμενο διάστημα. Όπως είδαμε, προσοχή την ακριβή δήλωση της κυρίας Τσαπανίδου, γιατί είναι η περίοδος που η κάθε πλευρά μπορεί να κόψει και να ράψει. Αλλά αυτό το λέγατε ευθέως και την περίοδο της επιδότησης των λογαριασμών. Ότι έχει στηθεί μια μπίζνα, το λέγατε με ομό τρόπο, μεταξύ του Μαξίμου και των εταιριών ενέργειας. Πληρώνονται δύο φορές τους λογαριασμούς οι εταιρείες, και από τον καταναλωτή και από την επιδότηση, από την παρέμβαση της πολιτείας, και ότι εκεί γίνεται ένα λυσβερίσι. Ουσιαστικά είπε η κυρία Τσαπανίδου με την νεότερη δήλωσή της για αυτά τα περίφημα 3,5 δισεκατομμύρια ότι θα προέλθουν από τις εταιρείες διήλυσης και ενέργειας. Θέλω να πω, ήταν επιχειρήματα που τα είχαμε ακούσει ξανά. Γι' αυτό και επιμένω στον άλλο, αν νιώθετε, είπατε πολύ σωστά βέβαια ότι πρέπει να έχουμε έναν ενιαίο, μιλήσετε κι εσείς για τις παραφωνίες, και καθαρό λόγο. Ενδεχομένως αυτές οι παραφωνίες να δημιούργησαν σύγχυση σε πολλούς. Επιτρέψτε μου να πω ότι με ευθύνη βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας, προγραμματική αντιπαράθεση δεν έγινε προεκλογικά. Ελάχιστοι ξέρουν βασικές πτυχές του προγράμματός μας και τώρα με την καινούργια στρατηγική μας το βλέπουμε να υπάρχει. Εμείς, για παράδειγμα, δεν μιλήσαμε για φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων, μιλήσαμε για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Υπάρχει τεράστια χαοτική απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. Και γι' αυτό είδατε και τη δήλωση της κυρίας Τσαπανίδου. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ θα πρέπει να αντιπαραδεθούμε με προγράμματα. Τι λέει, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία για τους συνταξιούχους? Αν ανατρέξει κάποιος το κυβερνητικό της πρόγραμμα, θα δει ότι δεν υπάρχει ούτε μισή φράση απέναντι στους συνταξιούχους. Εμείς μιλάμε για 13η σύνταξη, μιλάμε για αναδρομικά, μιλάμε για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη χορήγηση αυξήσεων σε όλους τους συνταξιούχους, μιλάμε για αφορολόγητο 10.000 ευρώ για μικρομεσαίους συνταξιούχους και αγρότες. Μιλάμε για μείωση έμεσων φόρων στα είδη κατανάλωσης, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Μιλάμε για κατάργηση τέλους επιδεύματος, για μια δίκαιη ρύθμιση για τις οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με μακρά περίοδο επιπληρωμής και κούρεμα οφειλής. Θέλω να πω ότι αυτές οι κουβέντες και αυτές οι συζητήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν γίνανε. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς βάζουμε πλέον την ατζέντα, όχι μια ατζέντα φόβου, αλλά μια ατζέντα θετική. Δεν θεωρούμε την όλα μαύρα και άραχνα στην ελληνική κοινωνία. Έχουν γίνει βήματα τα οποία πατήσανε πάνω και στα δικά μας πεπραγμένα της περίοδου 2015-2019 και οφείλουμε να αποδείξουμε και θέλουμε να αποδείξουμε ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι στο τιμόνι της χώρας και σε ζητήματα που αφορούν την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας και σε ζητήματα που θα μπορούν να ασχοληθούν και να έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση των πόρων, είτε εθνικών είτε των κοινωνικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με έμφαση στις κοινωνικές υποδομές, με έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, με έμφαση στη στήριξη της υγείας, της παιδείας, με έμφαση βεβαίως και στη στήριξη της παραγωγικής βάσης της χώρας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μάλιστα. Καλή δύναμη, κύριε Τεμπονέρα. Βαρύ το φορτίο. Συντονιστής Εκλογικής Επιτροπής, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο οι 12 μονάδες που στερηθήκατε από την προηγούμενη πολύ καλή σας επίδοση. Για αξιωματική αντιπολίτευση είναι μια καλή επίδοση το 31,5. Αλλά είναι μεγάλη απόσταση που είχατε, γιατί όπως το λέτε κι εσείς, το λέει και η Νέα Δημοκρατία, είναι άδεια η κάλπη που είχατε από τον πρώτο. Καλή δύναμη λοιπόν και θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Πάτε για τα δύσκολα.
Είμαστε για τα δύσκολα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Τεμπονέρα.